φεύγω από τις πανέμορφες παραλίες που είδατε στο πρώτο μέρος αυτού του road trip, όσοι δεν το είδατε δεν χάνετε κάτι, και κατευθύνομαι προς την Τσαγκαράδα για να φάω κάτι και να ξεκουραστώ. Στη διαδρομή είδα ένα ωραίο καφέ μπαρ. Απαλούλε. Από πού αλλού? Δεν το σκέφτηκα πολύ, έκανα αναστροφή και το επισκέφτηκα. Τελικά δικαιώθηκα για την επιλογή μου, μιας και πρόκειται για έναν πολύ ζεστό και φιλόξενο χώρο με θέα το Αιγαίο και έπαθα πλάκα με τα τρομερά ποτά που φτιάχνει ο κύριος Γιάννης και τα απίστευτα γευστικά πιάτα της κυρίας Ευγενίας. Το επόμενο πρωί ένας παραδοσιακός ελληνικός καφές είναι ό,τι πρέπει για την δύσκολη μέρα που θα ακολουθήσει. Θα ξεκινήσω με τη γνωστή παραλία του Μυλοποτάμου. Συνέχεια θα αφήσω πίσω μου την πυκνή βλάστηση του πηλίου και θα κατευθυνθώ νότια προς την παραλία Ποτιστικά. Η διαδρομή με περνάει μέσα από την Αργαλαστή, κεφαλοχώρη και εμπορικό κέντρο του νότιου πηλίου. Φτάνοντας στα Ποτιστικά, αντίκρισα μια μεγάλη και πολύ όμορφη παραλία με μερικούς τεράστιους βράχους ξεχασμένους μέσα στο νερό, οι οποίοι της δίνουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της. Δίπλα ακριβώς είναι η παραλία Μελανή, όπου πολλοί κάνουν ελεύθερο κάμπινγκ και γυμνισμό. Γυρίζω πίσω στο πήλιο ξανά για να δω αυτή τη φορά ένα πολύ ιδιαίτερο και άγριο μέρος, την παραλία Φακίστρα. Ο δρόμος δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση, όμως με λίγη προσοχή δεν θα έχετε θέμα ακόμα και με γιοταχή. Καλό είναι αν κάποιος θέλει να έρθει εδώ, να έρθει νωρίς, γιατί ο χώρος στάθμευσης είναι περιορισμένος. Προς παραλία λέει 20 λεπτά και από εδώ προς το κρυφό σχολείο. Θα πάω από εδώ πρώτα.
Wow, μάλλον έφτασα στο κρυφό σχολείο. Το Πήλιο στα χρόνια της Τουρκοκρατίας διατήρησε έντονα το στοιχείο του ελληνισμού μέσα από την ορθόδοξη πίστη και τα γράμματα και αποτέλεσε ορμητήριο του ελληνικού διαφωτισμού. Η παραλία Φακίστρα βρίσκεται εκεί κάτω, όμως ο χρόνος με πιέζει και δεν θα μπορέσω να πάω. Τελευταία παραλία στο Πήλιο που θα επισκεφτώ είναι η Νταμούχαρη. Ένας παραθαλάσσιος οικισμός με ένα όμορφο γραφικό λιμανάκι και με πολλές καλές ταβέρνες. Από εδώ ξεκινούν γκρουπ με κανό που εξερευνούν τις γύρω παραλίες και τα σπήλαια. Και δίπλα ακριβώς είναι η παραλία Νταμούχαρη. Η Τσαγκαράδα δεν είναι ένα ενιαίο χωριό, αλλά χωρίζεται σε 4 συνοικίες, οι οποίες έχουν το όνομα της κάθε εκκλησίας που βρίσκεται στην πλατεία τους. Έτσι έχουμε τη συνοικία της Αγίας Κυριακής, όπου έκανα και έναν φίλο. Την συνοικία των ταξιαρχών με τα ωραία ταβερνάκια. Αυτή του Αγίου Στεφάνου. Συνοικία της Αγίας Παρασκευής, με τον τεράστιο γέρικο πλάτανο, ο οποίος ζει εδώ πέρα για πάνω από 1000 χρόνια και τα παιδιά του χωριού τον αγαπούν ιδιαίτερα, καθώς παίζουν πάνω στα μεγάλα κλαδιά του. Κατά τη μυθολογία το Πήλιο ήταν η εξοχική κατοικία των θεών του Ολύμπου και κατοικία των κεντάβρων. Ο πιο γνωστός, ο κένταυρος Χείρων, ήταν γιος του Κρόνου και δάσκαλος πολλών ηρώων όπως του Αχιλλέα. Δίδασκε μουσική, την τέχνη του πολέμου, ιατρική, βοτανολογία, ηθική και πολλές άλλες τέχνες. Και μόλις έφτασα στο γνωστό τοξωτό γεφύρι της περιοχής. Την επόμενη ημέρα θα φορτώσω και πάλι τη Τζίντζερ, γιατί ήρθε η ώρα να αφήσω πίσω μου αυτό το μυθικό βουνό. Thank you.
Πέρασα πολύ όμορφα 2 μέρες και γέμισα το σκληρό μου δίσκο εικόνες. Στενοχωρήθηκα λίγο γιατί δεν πρόλαβα να δω 2-3 μέρη, όπως την παραλία Φακίστρα που ήθελα και την σπηλιά του Κένταυρου Χίρονα, αλλά αφήνω μια υπόσχεση να έρθω πάλι κάποια στιγμή. Η επόμενη μου στάση ο Αλμυρός και η Αμαλιάπολη, γνωστή και ως Μιτζέλα. Το 1836 η βασίλισσα Αμαλία επισκέφτηκε το χωριό και ανέθεσε σε βαβαρούς αρχιτέκτονες να σχεδιάσουν το ρημοτομικό σχέδιο και να κατασκευάσουν κτίρια όπως το σχολείο και το κάστρο. Έτσι το χωριό πήρε το όνομά του προς τιμήν της. Ένα πολύ μυστήριο μέρος είναι οι δίδυμες λίμνες Ζερέλια, δύο ολοστρόγγυλες λίμνες, η μία λίγο μεγαλύτερη από την άλλη, οι οποίες δημιουργήθηκαν από σύγκρουση μετεωρίτη με τη Γη πριν από περίπου 10.000 χρόνια. Το φαινόμενο αυτό ανακαλύφθηκε μόλις το 2010, πιο πριν πίστευαν ότι είναι απλά λίμνες. Εδώ, από τη λάσπη που είχε κολλήσει στα λάστιχά μου, είχα και μία μικρή πτώση. Δίπλα από τον Αλμυρό υπάρχει το δάσος Κουρί, ένας πολύ όμορφος χώρος με βελανιδιές και 2-3 λίμνες, ο οποίος φιλοξενούσε και αρκετά ζωάκια. Όμως τα τελευταία χρόνια όλα αυτά περιέπεσαν σε αχρηστία και εγκαταλείφθηκε η συντήρησή τους. Στον Αλμυρό πέτυχα και μία εμποροπανήγυρη, το λεγόμενο παζάρι. Διαρκεί περίπου 7 μέρες και φιλοξενεί πάνω από 500 περίπτερα από όλη την Ελλάδα. Στο κέντρο υπάρχει Λούνα Πάρκ και πολλές υπαίθριες ταβέρνες και όπως καταλαβαίνετε τα κοντοσούβλια έχουν την τιμητική τους. Είχα υποσχεθεί στο προηγούμενο επεισόδιο ότι θα πήγαινα στον Πτελαιό. Νάτος λοιπόν. Και πιο κάτω το πηγάδι με τις ωραίες παραλίες και τα τσιπουράδικα του. Το απόγευμα πήγα με 2 φίλους για ψάρεμα στον Παγασιτικό κόλπο. Εννοείται πως δεν πιάσαμε ψάρια, αλλά τουλάχιστον απόλαυσα το ηλιοβασίλεμα και το τέλος αυτού του road trip.